και να μας αξιώσει ο Τριαδικός Θεός, ο Αναστάσιος Ιησούς, αυτόν που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, που με τόση καθαρότητα το απήγγειλε ο Ιεροδιάκονός μας, να γίνει πραγματικότητα στη δική μας ζωή, να ποθούμε, να θέλουμε, να παρακαλούμε, να αποκτήσουμε το είδωρ των ζών, αυτόν το είδωρ, αυτόν το νερό, που όταν κάποιος το πιεί, τόσο ξεδιψά η ψυχή του, όπου πλέον δεν θέλει τίποτε άλλο, τίποτα ανώτερον και τίποτα κατώτερον βεβαίως. Αυτήν την μεγάλη αλήθεια την εμοιράστηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς, όχι με τους Αποστόλους Του, όχι με τους αρχιερείς της εποχής εκείνης, όχι με τους νομοδιδάσκαλους και γραμματισμένους, αλλά με μία γυναίκα. Και μάλιστα μία γυναίκα αλλογενή, ετερόδοξο και κακόδοξο, που ούτε καν η Ιουδαία δεν ήταν. Σαμαρίτης ήταν η Αγία Φωτεινή. Και δεν ήταν τότε βεβαίως Αγία. Ήταν μία γυναίκα που εγνώρισε 6 άντρες. 5 της είπε, είχες και αυτόν που έχεις που κέστη σου ανή. Μια τέτοια γυναίκα που δεν είχε λοιπόν Ιουδαϊκή Ορθόδοξη παράδοση, σε μια γυναίκα που τότε οι γυναίκες εθεωρούντον ως κατώτερα πλάσματα του υψίστου, σε μια αμαρτωλή γυναίκα μοιράζεται αυτόν τον μεγάλον πόθον, που από ό,τι φαίνεται στις μέρες μας έχει γίνει μικρός ή και ανήκουστος. Δεν έχουμε να ακούσει ποτέ μας για αυτόν τον πόθο, ότι υπάρχει έναν νερό το οποίο όταν το πιει ο άνθρωπος δεν πρόκειται να διψάσει ποτέ του πια. Και αυτόν τον νερό δεν είναι άλλον παρά το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν που είπε ο Κύριος μας εις τον μυστικό μαθητή του τον Νικόδημο, ότι εκ της κοιλίας του ποταμοί ρεύσονται ύδατος. Και δεν κατάλαβε ο βουλευτής Νικόδημος, ο γραμματισμένος, ο δάσκαλος, και του λέει περιορισμένος ο Νικόδημος και εγκλωβισμένος εις τη δική του λογική. Δύνατε γέρον άνθρωπος, του λέει, να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του. Άλλα του έλεγε ο Χριστός, άλλα καταλάβαινε αυτός. Γιατί δεν καταλάβαινε? Το Χριστόν τον αγαπούσε. Ήθελε να γίνει μαθητής του Χριστού. Αλλά δεν είχε το είδωρ το ζών. Δεν είχε το πνεύμα το Άγιον ακόμα. Έρχονται οι μαθητές του εκεί στο φρέαρ του Ιακώβ, και τι του λένε? Του μιλούν σαν Εβραίοι. Γιατί μιλάς με αυτήν τη γυναίκα? Ποιος σου έφερε και έφαγε, Κύριε? Του λέει, εγώ δεν θέλω να φάω, έχω χορτάσει. Δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον δάσκαλόν τους, αυτόν τον θεάνθρωπον για τον οποίο εγκατέλειψαν τα πάντα. Κινούνται ακόμη στη σφαίρα της λογικής, του ορθολογισμού. Και ο Χριστός ξέρει ότι οι μαθητές του θέλουν και αυτοί το είδωρ των ζών. Το θέλει όμως και η γυναίκα, η αμαρτωλός, τη Σαμαρίτιδος η γυναίκα, το θέλει όλων των εβραϊκών γένος, το θέλουν αυτόν το είδωρ πάντα τα έθνη, εμείς δηλαδή, οι πρόγονοι μας, οι ειδωλολάτρες Έλληνες, οι Σκύθες και οι όπου γης εθνικοί. Και αυτόν το είδωρ των ζών, το οποίο εδόθεν κατά πρώτον εις τους μαθητές του και σε όλους όσους επίστευσαν εις τους μαθητές,
Το βλέπουμε να δίδεται πλέον, να παροχεύεται και να διοχετεύεται από τότε μέχρι σήμερα μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξον Εκκλησία. Και κατά πρώτον δίδεται εκεί στο Υπερόον την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατέρχεται το Πνεύμα του Άγιου και όπου βρει καρδίαν καθαράν και συντετριμένη, αυτήν την καρδίαν, αφού την καθαρίσει, την φωτίσει και την αγιάσει, την καθιστά πλέον δεξαμενήν ύδατος ζώντος, δεξαμενήν του Αγίου Πνεύματος. Και αυτόν που δεν καταλαβαίνει οι μαθητές του, οι 12 και οι 70 και οι μυστικοί μαθητές, το καταλαβαίνουν τότε, όταν βρίσκονται πλέον εις το υπερόον της Πεντηκοστής εις την Σιών. Αυτόν που δεν κατάλαβε η Σαμαρίτιδα, το καταλαβαίνει τότε και από αμαρτωλή γυναίκα γίνεται μαθήτρια του Χριστού, γίνεται Ιεραπόστολος και τελικά γίνεται και εις Απόστολος. Ποια? Η πλέον αμαρτωλή γυναίκα της Σαμαρίας. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, είναι ισχυρά μηνύματα εις τη δική μας βολεμένη και αμαρτωλή καθημερινότητα. Ότι κάτι μας λείπει. Μη βολευόμεθα με το λίγο. Το έχουμε οι Κύπροι αυτό. Ιδιαιτέρως άμα μας γίνει και κανένα θαύμα από κάποιον Άγιον του Θεού, νομίζουμε ότι αυτή είναι η πίστη μας. Η πίστη μας είναι μία συνεχής αναζήτηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν ερώτησαν τον Άγιον Σεραφείμ του Σαρόφ ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, τι απάντησε ο μεγάλος Όσιος της Ρωσίας? Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και καταλαβαίνουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μας επισκέφθηκε όταν αρχίσουν τα πάθη μας να μειώνονται, να ελέγχονται και σιγά σιγά, λένε οι πατέρες της ερήμου, δεσμεύονται. Θέλουν να επιτεθούν. Θέλουν να μας κατακυριεύσουν και πάλι. Ενοχλούν την καρδία μας ως επιθυμίες. Ο έμπειρος αγωνιστής του Αγίου Πνεύματος ξέρει όμως να διώχνει τις επιθυμίες πριν οι επιθυμίες γίνουν λογισμοί και πράξεις. Τότε, αν έτσι γίνεται, το Άγιο Πνεύμα, το είδωρ το ζών, το οποίο όποιος το πει δεν θα διψήσει πόποτε, τότε είναι πραγματικότητα, είναι δεξαμενή μέσα στην καρδία μας. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους, έναν άλλο δείγμα αγιοπνευματικής παρουσίας, δεξαμενής ύδατος ζώντος, είναι όταν βλέπετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να θέλουν να είναι συντροφιά κοντά σε εσάς και εσείς να τους μιλάτε για την αγιότητα, για την Παναγία, για τους Αγίους, για τη ζωή των Αγίων και να προτιμούν τα παιδιά αυτών των τρόπων παρά των τρόπων της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, του διαδικτύου. Εάν έχουμε έτσι παιδιά, σημαίνει κάτι έγινε στο σπίτι μας, μια επίσκεψη, μια παροχή, εσυνδέθηκε το σύστημα της υδροδότησης του Αγίου Πνεύματος, εσυνδέθηκε με το σπίτι μας. Και αυτό βεβαίως θέλει κόπο, θέλει συνέπεια καθημερινή, επιμελημένη μετάνοια, καθημερινή προσευχή, συγχωρητικό φρόνημα ο ένας σύζυγος με τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο το είδος το ζω ανάβει το φως του και στην καρδία μας και στη συζυγία μας και στα τέκνα μας και στα έκγωνα μας και στους χωριανούς μας και στον κόσμο όλο. Ο καθένας ανάλογα με το φως που έχει. Διότι σήμερα, εάν έχουμε έναν τεράστιο πρόβλημα, ανώτερο και από το κυπριακό πρόβλημα,
είναι τι γίνονται οι γάμοι. Οι γάμοι οι οποίοι αρχίζουν είτε με έναν ερωτικό παροξισμό, αλλά δεν έχουν τον παροξισμό και την επιθυμία του Αγίου Πνεύματος. Δεν τους έχουμε διδάξει των παιδιών μας ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται. Έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, βρε το Άγιο Πνεύμα, η ενέργειά του είναι αισθητή, την αισθάνεται η καρδία, πότε έρχεται και πότε φεύγει. Αλλά για να την αισθάνεται η καρδία, αυτή την ενέργεια, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, χρειάζεται μία καθημερινή πράξη. Πώς τρώμε κάθε μέρα? Και έχουμε και έγνοια πολλές φορές. Τι καλό φαΐ θα φάει το σώμα? Και η ψυχή θέλει το φαγητό της. Το φαγητό της ψυχής είναι η μετάνοια για τα πάθη μας και τα λάθη μας, τα καθημερινά, και αυτό που προηγουμένως εδόθη. Λάβετε, φάγετε. Πείτε εξ αυτού πάντες. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος επιμελείται της μετάνοιάς του, έχει έγνοια, πόθον, επιθυμία, πότε να κοινωνήσει η ψυχή μου αυτόν που ενίκησε τον θάνατο, αυτού που λιτανεύομαι την εικόνα του, την Αναστάσιμο, μόλις προολίγου. Έχουμε αυτόν τον ωραίο έθιμο στην Κύπρο. Όλες αυτές οι Κυριακές, μέχρι την απόδοση του Πάσχα, να κάνουμε αναστάσιμες λιτανίες. Τις κάνουμε τις αναστάσιμες λιτανίες, γιατί ενικήθη ο θάνατος και μετά την Ανάσταση έρχεται μία άλλη τρισμέγιστη γιορτή, η Πεντηκοστή, που μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα εις πάσαν την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια του ουρανού και της γης. Και πάνω από την Πεντηκοστή άλλη αλήθεια δεν υπάρχει. Και η αλήθεια της Πεντηκοστής είναι η έλευση του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο στους Αποστόλους, όχι μόνο στην Αγία Φωτεινή, και στους Αγίους και σε εμάς. Διαφορετικά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει νόημα να λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να το αγνοούμε, να μην το επιθυμούμε, να μην το θέλουμε να ενωθεί και στο σώμα μας και στη ψυχή μας. Επαναλαμβάνω, δια της μετανοίας και δια της τακτικής μεταλήψεως. Και τα δύο χρειάζονται, όχι μόνο το ένα. Όπως κάνουν πολλοί σήμερα, που κοινωνούν χωρίς μετάνοια. Αυτό είναι έγκλημα κατά του σώματός μας και κατά της ψυχής μας. Και επαναλαμβάνω, σήμερα έναν τεράστιο πρόβλημα απουσίας του Αγίου Πνεύματος είναι η απνευμάτιστη γάμη. Και από αυτούς τους γάμους τι παιδιά θα βγουν και τι εγγόνια θα βγουν. Και τα πολλά διαζύγια δημιουργούν ανθρώπους με ταραχή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε έγνοια στην προσευχή σας για αυτούς τους ενδιαστάσει ευρισκομένους αδελφούς μας. Και είναι πολύ σήμερα, δεν είναι εξαίρεση. Και αν μία φωτεινή Σαμαρίτιδα ελεήθηκε από τον Θεό και έγινε εις Απόστολος, όλοι αυτοί οι αδελφοί μας, εάν αποκτήσουμε μετάνοια, αν αποκτήσουμε μετάνοια, εάν αποκτήσουμε τον πόθο της τακτικής θείας κοινωνίας και της τακτικής εξομολογήσεως, τότε και για μας ο Θεός θα στείλει το είδωρ, το ζών, θα στείλει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Να πω κάτι για τον γάμο ήθελα. Ο γάμος είναι όπως το καντήλι. Το καντήλι είναι ένα ποτήρι στο οποίο τι βάζουμε μέσα για να ανάψει το φυτίλι? Βάζουμε από κάτω νερό και μετά βάζουμε λάδι. Προσέξτε να βάλετε το λάδι μέσα στο ποτήρι του καντιλιού, σμνίγει το λάδι με το νερό. Όμως, ενώ σμνίγει προς στιγμής, μετά χωρίζει. Από κάτω πάει το νερό. Από πάνω ανεβαίνει το λάδι. Το νερό ταπεινώνεται και μένει από κάτω. Το λάδι είναι τέτοια η δύναμή του, πάντοτε ανεβαίνει πάνω από το νερό.
Αλλά για να είναι πάνω χρειάζεται κάποιος από κάτω να το στηρίζει. Και αυτό είναι το νερό. Και για να μπορέσει να ανάψει το καντήλι χρειάζεται φως. Κάποιος να ανάψει το φυτίλι, που παίρνει τη δύναμη του το φυτίλι από το λάδι, και το λάδι είναι ψηλά και φωτίζει γιατί είναι από κάτω το νερό. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτά είναι τα παιδιά μας όταν έχουν φως. Από κάτω είναι ταπεινά-ταπεινά η γυναίκα στη θέση του νερού. Στη θέση του ελαίου, του λαδιού, είναι ο άντρας, ο οποίος όμως άντρας πρέπει να εργάζεται θυσιαστικά απέναντι στη γυναίκα του για να ανάψει το φως των παιδιών του, το φως του δικού του καντιλιού. Έτσι έβαλε τα πράγματα ο Θεός, και οι δύο να έχουν τα όρια τους, και ο άντρας και η γυναίκα. Η γυναίκα με το σεβασμό και την υπακοή, ο άντρας με το θυσιαστικό φρόνημα. Ερώτησα κάποτε μία φεμινίστρια, της λέω, γιατί θέλεις, της λέω, αυτά τα δικαιώματα με τον άντρα, αφού το Άγιο Πνεύμα μας δίδει όλους τη θέση μας και μας αγιάζει όλους, και η πιο αγία δεν είναι κανένας άντρας, είναι η Παναγία. Και την ερώτησα το εξής, έχει σύζυγο? Έχω, μου λέει. Αν ο άντρας σου εθυσιαζόταν καθημερινά για σένα, θα τον εσεβώσουν? Βεβαίως, μου λέει. Αν ο άντρας σου, της λέω, έλειωνε θυσιαστικά για τα παιδιά σας, θα τον άκουες? Βεβαίως. Βλέπεις, της λέω, έχει ευθύνη ο άντρας σου. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο τρόπος λειτουργίας του ανδρός είναι η θυσία και ο τρόπος της γυναίκας είναι ο σεβασμός και η υπακοή. Όταν έτσι λειτουργεί το ζευγάρι, τότε ανάβει το φως του Αγίου Πνεύματος στην οικογένεια, το καντήλι της οικογένειας. Το βλέπουν τα παιδιά, και τα παιδιά πλέον έχουν πρότυπα να μιμηθούν πατέρα και μητέρα, μητέρα και πατέρα, και έχουν φως του Αγίου Πνεύματος, αυτόν το πνεύμα που άναψε το είδωρ το ζών, το φως της Πεντηκοστής, και το είδωρ το ζών το οποίο επεθύμησε η Σαμαρίτιδα, και όσον αμαρτωλεί και να ήταν, ο Χριστός μας της το έδωσε, και παρακαλώ, της αποκάλυψε και την αλήθεια του. Εγώ είμαι ο σωτήρ σου, της είπε. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ είμαι ο Χριστός που αναμένουν οι Εβραίοι. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος επιθυμήσει το Άγιο Πνεύμα, αποκαλύπτει ο Χριστός τον εαυτόν του, το πρόσωπό του, και τι περισσότερο θέλουμε. Και τι περισσότερο να δώσουμε στον εαυτό μας, στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας. Πνεύμα Άγιον και φως Χριστού θένη πάση. Έτσι πολλά αναστάσιμα υδροδοτημένα από το Πνεύμα το Άγιον της Πεντηκοστής. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν τη μνήμαση ζωή χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη.